αφήνεις μια παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκε για πολλωστή φορά σε αυτή την αίθουσα ότι από τις πρώτες ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτής της κυβέρνησης ήταν αυτές οι οποίες επέφεραν πλήγματα στην ασφάλεια, όπως οι σχετικές με τις κινήσεις του κυρίου Λάμπρου στις φυλακές ή την αποφυλάκηση του Σάβα Ξηρού και άλλων τρομοκρατών. Απλώς για αποκατάσταση της αλήθειας να εισφέρω κάποιες πληροφορίες. Όντως, τα καταστήματα τρίτου τύπου καταργήθηκαν και έκτοτε δεν είχαμε καμία απόδραση από κλειστό κατάστημα των ελληνικών φυλακών. Έχουμε περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη χώρα χωρίς καμία απόδραση. Άλλο θέμα, οι αγροτικές φυλακές που είναι μη ελεύθερες. Δεύτερο, κανείς τρομοκράτης ή εν πάση περιπτώσει καταδικασμένος για εγκλήματα τρομοκρατίας δεν απολύθηκε με την αποσυμφόρηση από τις ελληνικές φυλακές. Απολύτως κανείς. Είτε καταδικασμένος για υπόθεση τρομοκρατίας, είτε καταδικασμένος για ανθρωποκτονία ή για άλλες πράξεις που εκ των υστέρων από την νομοθεσία έχουν υπαχθεί στην έννοια της τρομοκρατίας. Και τρίτο, ως προς τον κύριο Λάμπρου, είχαν την ευκαιρία διεξοδικά να εξηγήσω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι ο ρόλος του ήταν να συζητά για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Νομίζω δεν έμειναν απορίες στη συζήτηση εκείνη, αλλά να πω ότι ήδη η προκαταρκτική εξέταση, η οποία διεξήχθη με βάση τις καταγγελίες του κυρίου Πανούση, έχει μπει στο αρχείο και καμία κατηγορία δεν βαραίνει τον κύριο Λάμπρου. Ευχαριστώ πολύ.